Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά επειδή συμβαίνει αρκετά συχνά, είναι κοινός τόπος ότι πολλοί παντρεμένοι πλησιάζουν κοπέλες που δεν είναι παντρεμένες ή πολλές κοπέλες μπαίνουν σε σχέσεις με παντρεμένους. Θα πρέπει να σας διαβάσω δύο επιστολές, η μια είναι αυτούσια επιστολή και άλλη είναι update. Στο βίντεο που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, άλλη μια σχέση με παντρεμένο άντρα. Ξεκινώ με την πρώτη επιστολή. Αγάπες μου, λέει φίλη, μακριά από σχέσεις με παντρεμένους. Καλησπέρα, Θέκλα μου. Καλημέρα, κούκλα. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα ακούς το βίντεο. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας. Έχω αρκετό καιρό να μπω στο κανάλι με την κατάσταση της τηλεργασίας. Αυτές τις μέρες που σας παρακολουθώ, βλέπω πως οι παντρεμένοι και τα καμώματά τους έχουν την τιμητική τους. Μ' αρέσει, εσύ έχεις χιούμορ. Έπαθα και έμαθα, εις διπλούν. Και οι δύο υποστήριζαν πως θα χωρίσουν και πως δεν έχουν ερωτική σχέση με τη γυναίκα τους. Ο ένας μου είπε πως κοιμούνται μαζί. Είχα ενοχληθεί στην αρχή, αλλά το παράβλεψα. Παραβλέπουμε όταν είμαστε τυφλωμένοι, από έρωτα. Εφηβική παρέα αυτός. Αποφάσισα να πάω στην πόλη του να δω το πού θα βγάλει το μεταξύ μας. Αχ, τι έκανες στον εαυτό σου. Δεν περίμενε πως θα έκανα τέτοια αλλαγή στη ζωή μου. Το έκανα βασιζόμενη στο ότι μου έλεγε πως είναι ο έρωτας της ζωής μου, πως είμαι ο έρωτας της ζωής του, πως είναι δυστυχισμένος στο γάμο του και θα χώριζε ανεξάρτητα από εμένα. Τέτοιες μπλε, φύκαμε με ταξιδιές κορδέλες, ένα ποιματάκι που πες το, θα το ξεχάσω στο τέλος. Ήθελα να μου λες συνέχεια το ίδιο ποίημα, το ξεχνάς. Μέχρι και τελευταία στιγμή τα ίδια μου έλεγε. Δεν ίσχυαν φυσικά. Πρακτικά έδειχνε το αντίθετο. Φτάσαμε σε σημείο να έχουμε λιγότερο κοινό χρόνο όταν πήγα στην πόλη του από όταν έμενα αλλού. Βέβαια, ο παντρεμένος στη Φιλανδία τη θέλει σε άλλη πόλη, τη θέλει από απόσταση για να μπορεί να ρυθμίζει τα κουτάκια που έχει βάλει στον εγκέφαλό του, τη διαμερισματοποίηση. Αλλά με αγαπούσε, έλεγε, παύλα μπλε, τέτοιες μπλε. Το στήριζα στα πάντα, είναι που θα το στήριζες, άλλη ερυθροσταυρίτης σαν κι εσύ. Όμως μαζί της έτρωγε, κοιμόταν, ξυπνούσε, έβγαινε. Εγώ ήμουν ακριβώς 7 ώρες την εβδομάδα από τη ζωή του. Εδώ θα σου πω ότι πολλές που τα έχουμε παντρεμένο θα σου πω: μα είχες 7 ώρες. Εγώ έχω 2 ώρες την εβδομάδα. Εγώ έχω 3 ώρες την εβδομάδα. Είχα 4 ώρες την εβδομάδα. Ήταν και πολλές 7 ώρες. Και ήσουν τόσο αχάριστη. Σε έβλεπε 7 ώρες την εβδομάδα, είχες και παράπονο. Α. Ούτε λεπτό παραπάνω. Η ζωή μου και το τι θα κάνω και πότε εξαρτιόταν από το πρόγραμμά του με τη γυναίκα του. Βέβαια, ο πέμπτος τροχός της αμάξης εσύ άμα τα έχεις με παντρεμένο. Έσκασα. Τον έβαλα να επιλέξει και πολύ καλά έκανες. Μη σου πω πως θα έπρεπε να το βάλεις να επιλέξει προτού μετακομίσεις. Επέλεξε την οικογένειά του λέγοντας παράλληλα πως εμένα θέλει και θα το παλέψουμε. Επιλέγω την οικογένειά μου αλλά εσένα θέλω. Τίποτα άλλο. Τσακώθηκα με όλους γύρω μου γιατί μου έλεγαν να ανοίξω τα μάτια μου και εγώ δεν καταλάβαινα το πασιφανέστατο. Δεν έτρωγα ως που έπαθα ζημιά στην υγεία μου. Κόρη μου, την υγεία μας για τον κάθε μπιπ. Τον συγχώρεσα και του έλεγα θα φύγω ή θα χωρίσεις. Δεν χώριζε και εγώ γινόμουν όλο και πιο χάλια. Τι να συγχώρεσες μάνα μου, το να τα συγχώρητα. Κατέληξα στο νοσοκομείο και αυτός υπήρχε μόνο στο κινητό σε μήνυμα. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να χαλάει η υγεία σας για τον κάθε αδιάγνωστο. Για την κάθε αδιάγνωστη αν είστε άνδρες. Γιατί ως οικογενειάρχης κρυβόταν. Έφυγα, άλλαξα ρυθμό, τον μπλόκαρα από όλα τα social. Τα social media, δηλαδή Facebook, Instagram, από όλα αυτά φαντάζομαι. Πέρασε 1,5 χρόνο να το ξεπεράσω και να βρω τον εαυτό του, αγάπη μου. Αγάπες μου, είναι χάσιμο χρόνο αν έχετε αισθήματα. Δεν θα αφήσω γυναίκα, παιδιά, βολή και όλο το πακετάκι αυτό. Αν ήταν, θα είχε συμβεί στην αρχή. Αλλιώς δεν θα συμβεί. Εγώ θα έλεγα αν ήταν, θα είχε συμβεί πρωτού σε γνωρίσει. Είχα τον άνθρωπο που αγάπησα πιο πολύ ποτέ μου, μόνο για σεξ. Δεν μου έδωσε τίποτα άλλο πέραν αυτού και άδειων λόγων. Στα λόγια, με τα λόγια χτίζω ανόγια και κατόγια λένε. Είναι καλή ιδέα να προστατέψουμε τον εαυτό μας, να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Καλή τύχη σε όλους και καλό κουράγιο σε όσους βρίσκονται σε αντίστοιχες θέσεις. Καλές γιορτές να έχουμε και υγεία, Θέκλα μου, είσαι ο άγγελός μας. Μην διαβάσω σχόλια του τύπου «Εσύ τι γύρευες με τον παντρεμένο και το τρίτο πρόσωπο φταίει από κάτω», θα τα πάρω. Θα τα πάρω. Έχει γίνει πολλές φορές αυτή η συζήτηση εδώ στο κανάλι.
Σαφώς δεν είναι καλή ιδέα να τα φτιάχνουμε παντρεμένους. Είναι μια αυτοκαταστροφική κίνηση το να τα φτιάξουμε παντρεμένο, γιατί μόνο ταλαιπωρία θα πάθουμε στη ζωή μας. Αλλά σίγουρα δεν ρίχνουμε την ευθύνη στο τρίτο πρόσωπο. Αυτός που απατάει τη γυναίκα του ή αυτή που απατάει τον άντρα της έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Και τώρα το update στο βίντεο «Άλλη μια σχέση με παντρεμένο άντρα». Θέκλα μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που ασχολήθηκες με το θέμα μου, παρά το ότι έχεις κάνει πολλά vlog με το ίδιο θέμα. Τώρα κάνω κι άλλο, κόρη. Ανοίξαμε τον κύκλο των παντρεμένων αδιάγνωστων. Πώς έλεγε ο Λαβρύντης Μαχαιρίτσας, πάρτι με παλιούς εραστές. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε πάρτι με διάγνωστους παντρεμένους και παντρεμένες. Γιατί και οι γυναίκες τα κάνουν αυτά, το ξαναπούμε. Τώρα, μετά από ένα χρόνο, έχω καταλάβει πόσο πανομοιότυπες είναι αυτές οι σχέσεις. Καρμπών! Καρμπών! Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τότε δεν μπορούσα, γιατί εστίαζα στις όμορφες στιγμές και στα συναισθήματα, που όμως τώρα ξέρω ήταν επιφανειακά και εκφραζόντουσαν από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί απλώς έπρεπε να δημιουργείται από αυτό μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα καλό συγκείμενο, ώστε να μην είναι έκδηλοι οι πραγματικοί λόγοι που έκανε αυτή τη σχέση. Ανανέωση, αυτοεπιβεβαίωση, καλή ερωτική ζωή κτλ. Ναι, ο παντρεμένος κάνει σχέση με άλλη γυναίκα για πάρτι του, όχι για πάρτι της άλλης γυναίκας. Και εις βάρος και της δικής του συζύγου και εις βάρος και της άλλης γυναίκας. Είμαι αρκετά καλύτερα, χαίρομαι. Και με τη βοήθεια της ψυχολόγου μου έχω εστιάσει σε άλλα ζητήματα. Ωστόσο, με εκπλήσει το ότι ακόμα σκέφτομαι όλη αυτή την ιστορία και τον τρόπο που αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε. Και ακόμα αισθάνομαι θυμό. Δεν ξαναεπικοινώνησε. Σιγά να μην επικοινωνούσε. Χέστηκε πάνω του, όρια την έκφραση. Και καλά έκανε. Ας μην επικοινωνούν. Ας φοβούνται και ας μην επικοινωνούν, να μας αφήνουν ήσυχες ή να μας αφήνουν ήσυχους. Την περίοδο της πρώτης καραντίνας συναντηθήκαμε τυχαία στο κέντρο που είχα πάει για περπάτημα, με πλησίασε και μου είπε ότι τα πράγματα με τη γυναίκα του ήταν πολύ άσχημα και γι' αυτό δεν επικοινώνησε και μου είπε ότι δεν μετανιώνει για τη σχέση μας. Σιγά μην μετανιώσει. Εγώ πέρασε πάρα πολύ, ωραία αυτός μαζί σου. Ζάχαρη πέρασε μαζί σου. Θα μετανιώσει που είχε τόσο καλό σεξ, που είχε μια γυναίκα να τον λατρεύει και να κάνει τα πάντα γι' αυτό. Γιατί να μετανιώσει αυτός? Έχει τίποτα συνείδηση? Έχει τίποτα φιλότιμο? Σκέφτεται τίποτα ότι σε εκμεταλλεύτηκε εσένα και σε κακοποίησε? Σκέφτεται ότι εξαπάτησε τη σύζυγο του και την κακοποίησε ψυχολογικά με αυτόν τον τρόπο? Εγώ μετανιώνω που τον άφησα να μου μιλήσει. Με πολύ εκτίμηση ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω το εξής, ότι είχα μία σχέση το 2003 που διήρκησε μέχρι τις 24 Μαρτίου του 2004 με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν παντρεμένος, ήταν αδιάγνωστος όμως και ο οποίος με είχε χτυπήσει. Έχω μιλήσει και σε μια εκπομπή παλιότερα για αυτό το θέμα. Με κακοποίησε ψυχικά και σωματικά. Δεν του ξαναμίλησα έκτοτε. Δεν του επιτρέπω να μου μιλήσει. Απέφυγα να έχω οποιαδήποτε συνάντηση μαζί του και μάλιστα μία φορά είχαμε πάει μαζί με τα παιδιά, γιατί το 2004 ήταν η κόρη μου 4 ετών και ο γιος μου ήταν 7. Ένα-δύο χρόνια μετά είχα πάρει τα παιδιά σε έναν παιδότοπο και ήταν αυτός εκεί με το δικό του παιδί και ήρθε μέσα στην τρελή χαρά να μας μιλήσει. Και του λέω με αυστηρό ύφος, είναι η κόρη σου μπροστά, γι' αυτό το λόγο δεν αρχίζω να τσιρίζω και δεν σου λέω βαριά λόγια, κάνε μεταστροφή. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω συγχωρήσει πολλούς ανθρώπους για διάφορα λάθη και παραλήψεις που έχουν κάνει και μπορεί να με στενοχώρησαν και ζητάω συγχώρεση από πολλούς ανθρώπους για πολλά λάθη και παραλήψεις που έχω κάνει και τους έχω στενοχωρήσει. Όμως, την κακοποίηση τη ψυχική και τη σωματική δεν την συγχωρώ με τίποτα. Με τίποτα. Για μένα εκείνος ο άνθρωπος είναι πάντα κόκκινο πανί. Δεν θέλω να το ξαναδώ μπροστά μου. Δεν πρόκειται να το ξαναμιλήσω. Γιατί ήμουν ένα αθώο κορίτσι, 29 ήμουν τότε όταν έγινε, 29 χρονών, αυτός ήταν μεγαλύτερος από μένα και εξάσκησε ψυχική και σωματική βία πάνω μου. Και ήμουν το θύμα του και ήταν ο θήτης. Με τον ίδιο τρόπο ένας πανδρεμένος που μπορεί να μην τη δέρει, να μην τη χτυπήσει σωματικά τη φιλενάδα του, να μην χτυπήσει σωματικά τη γυναίκα του, με τον ίδιο τρόπο όμως κακοποιεί ψυχικά και τη γυναίκα του και την ερωμένη του. Τους εχθρούς μας, αυτούς που μας έχουν κακοποιήσει, αυτούς που αφήσαμε να μας κακοποιήσουν λόγω
ευαλωτότητας, λόγω ανασφάλειας, λόγω ψυχολογικών θεμάτων δικών μας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν τους επιτρέπουμε ούτε καν να μας μιλήσουν. No contact. Είμαι απόλυτη σε αυτό. Έναν άνθρωπο εγώ έχει απόλυτη ζωή μου που δεν του μιλάω. Έναν άνθρωπο και είναι αυτός. Γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα και κατανοητά, όμως το να μη σεβαστείς τη ψυχή ενός ανθρώπου που σε ερωτεύεται και σε αγαπά και σε εμπιστεύεται, είναι ασυγχώρητο, κατά τη γνώμη μου. Ο Θεός να το συγχωρέσει, εγώ προσωπικά δεν το συγχωρώ. Αυτό έχω να πω. Δεν έτυχε να έχω πάρω μια εμπειρία με τη δική σου, είχα αυτή την εμπειρία, την καταθέτω. Και νομίζω ότι είναι πανομοιότυπο πράγμα. Το να χτυπήσεις τη φίλη σου και να της κάνεις ψυχολογικό πόλεμο και να τη χτυπήσεις κιόλας. Να είμαι και άσχημη επίθεση. Και μία άσχημη επίθεση. Και ένας μπάτσος να ήταν πάλι θα ήταν σοβαρό. Δεν μιλάμε στους εχθρούς μας. Και όπως λέει και η φίλη της αρχικής επιστολής, αγάπες μου, μακριά από σχέσεις με παντρεμένους και κάθε άλλου είδους αδιάγνωστους και κακοποιητές. Φιλιά!